Δεν πήραν και την καταγγελία γραπτός. Μεταλλείο. Α, είναι μέσα. Εσείς λέτε ότι είναι μέσα, ε. Η επιδράση μεταλλείων είναι αρμόδια. Λέει ότι είναι μέσα εδώ πέρα. Ο δοσάρχης λέει εδώ πέρα ότι είναι εντός της παραχωρητής. Όχι. Εδώ πέρα είναι εντός του κομματιού που γίνει η υλοτομία. Είναι το σημείο έδρασης του φράγματος. Και σύμφωνα με αποφάσεις Βουλή Επικρατείας κτλ. Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εργασία πριν γίνει οραθέτηση του ρέματος. Όποια εργασία γίνεται είναι παράνομη. Μία από πάνω από τις κουριές. Είμαστε εδώ πέρα με τον δασάρχη αυτή τη στιγμή και τον προϊστάμενο του τμήματος Αρνέας, τον αστυνομικό. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, έχουμε από το πρωί εδώ και 3 ώρες κάποια μηχανήματα τα οποία δουλεύουν παράνομα μέσα στο λάκκο του Καρατζά. Έχουμε καλέσει το δασαρχείο, ήρθε το δασαρχείο, βεβαίως δεν έχουν καμία άδεια εργασίας εκεί πέρα. Προσπαθούμε επί 3 ώρες να έρθει η αστυνομία ήρθε πριν από μισή ώρα. Και λέει ότι και αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε επικοινωνήσει με την επιθεώρηση μεταλλείων όπου πετάνε εκεί τον μπαλάκι. Και αυτό που μας λένε ότι δεν πρέπει να μπορούν να κάνουν τίποτα άμα δεν κάνουν πρώτα αυτοψία. Αυτή τη στιγμή εάν δεν κάνουν αυτοψία από την επιθεώρηση μεταλλείων, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 10 μέρες. Yeah. Αυτή τη στιγμή είναι 2 τσάπες. Έγινε. Πήραμε την κυρία. Δεν ξέρω, μίλησε εδώ πέρα η κυρία τον προϊστάμενο, αν θέλετε να σας τον δώσω. Αυτή τη στιγμή είναι απλήρες αδιέξοδο. Η μία υπηρεσία πετάει τον μπαλάκι στην άλλη. Αυτοί δουλεύουν ανεξέλεγκτα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί γνωρίζετε το θέμα. Ακριβώς δουλεύουν μέσα στο χώρο εκχέρωσης του Λάκου Κορατζάου που είναι η έδραση του φράγματος, όπου υπάρχει απόφαση Βουλή Επικρατείας που τη γνωρίζετε, ότι λέει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία τεχνική εργασία εάν δεν υπάρξει οροθέτηση ρέματος. Οροθέτηση ρέματος δεν υπάρχει, άδεια δεν έχουν και κανείς δεν κάνει τίποτα. Όλοι σηκώνουν τα χέρια και οι πολίτες δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους ποτέ. Κύριε προϊστάμενε, κύριε διοικητά, σας παρακαλώ λίγο στο τηλέφωνο. Είναι ο προϊστάμενος της αγγελίας, κύριε προϊστάμενε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Φέτα. Γεια σας και εσύ. Εδώ προέκυψε ένα θέμα εδώ με τον Καρατζά Λάκκο. Έγινε η υλοτομία με άδεια στο δασαρχείο. Έκλεισε. Η κάμερα αρμοδιότητα ήταν μέχρι την υλοτομία. Τώρα πλέον γίνονται κάποιες κομματουρικές εργασίες εδώ. Γιατί ο Καρατζάς Λάκκος είναι το επίμαχο από την επιθεώρηση μεταλλείων. Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς τώρα. Επικοινωνούν εδώ οι κύριοι που είναι, αλλά πήρατε απάντηση, Χρήστο? Όχι, θα έρθουν κάποια στιγμή να κάνουν έλεγχο. Θα έρθουν, λέει, να κάνουν στιγμή, έλεγχο, γιατί δεν γνωρίζουν το χώρο μου που γίνονται αυτές οι εργασίες. Εμένα τι φαντάζεσαι ότι είπε? Είπε να πάρει η αστυνομία τη διεύθυνση μεταλλείων, την επιθεώρηση μεταλλείων, και να τους πει η επιθεώρηση να τους πούνε να σταματήσουν όλες τις εργασίες και να έρθουν να κάνουν έλεγχο. Ναι, ναι.
Ήρθαμε το πρωί εδώ με μια αντιπροσωπεία κατοίκων της περιοχής και είδαμε αυτό που ακριβώς που γίνεται απέναντί μας τώρα, εργασίες μέσα στο ρέμα του Καρατζά, που για το οποίο ξέρουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος και άρα δεν μπορούν να γίνουν χωματουργικές εργασίες, δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις εργασίες οι οποίες για αυτή τη στιγμή, πέρα από την πυλοτομία, η οποία όπως προφανώς φαίνεται έχει τελειώσει. Καλέσαμε τον δασάρχη, καλέσαμε το δασαρχείο, ήρθα εδώ, ανοίξαμε τους χάρτες, είδαμε στους χάρτες ότι πράγματι αυτό δεν προβλέπεται πουθενά, ότι αυτή η κατασκευή αυτού του δρόμου ή η πατάρια τι άλλο σκοπεύουν να κάνουν σε αυτή τη φάση. Και στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία, η οποία άργησε 3 ώρες να έρθει. Μάλιστα υπήρχε και άρνηση στο να έρθουν, τελικά από τις πολλές παρενοχλήσεις μας ήρθανε. Μας είπαν και οι δύο ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι είναι η επιθεώρηση μεταλλείων. Τηλεφωνήσαμε στην επιθεώρηση μεταλλείων και τους καταγγείλαμε το γεγονός που συμβαίνει εδώ, στην επιθεώρηση μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας. Μας το ζήτησαν γραπτό στην καταγγελία. Έγινε γραπτό στην καταγγελία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο λάγο του Καρατζά. Ξαναεπικοινωνήσαμε με την επιθεώρηση μεταλλείων, η οποία επιθεώρηση μεταλλείων μας είπε ότι θα έρθει να κάνει αυτοψία, όταν θα μπορέσει να έρθει να κάνει αυτοψία βέβαια. Ίσως και όταν τελειώσουν οι εργασίες, δεν ξέρω. Τότε να μπορέσει να έρθει να κάνει η επιθεώρηση μεταλλείων αυτοψία. Μιλήσαμε με την εισαγγελέα, φτάσαμε να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδωσε εντολή τελικά στην αστυνομία να πάνε να πάρουν τους αριθμούς των μηχανημάτων και τα ονόματα αυτών που δουλεύουν εκεί και βέβαια να ζητήσουν από την επιθεώρηση μεταλλείων να τους σταματήσουν μέχρι να έρθουν να κάνουν την αυτοψία. Περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το γεγονός. Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι παραβιάζουν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να γίνει καμία τεχνική εργασία στο ρέμα εάν δεν γίνουν πρώτα, αν δεν γίνει πρώτα η οριοθέτηση του ρέματος. Ο Αλέξης.